Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, το νέο τεύχος του ομογενειακού λογοτεχνικού περιοδικού «Ο Λόγος». Πρόκειται για το 37ο τεύχος, το οποίο εκδίδεται από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας. Φέτος συμπληρώνονται 32 χρόνια από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε. Το περιεχόμενο του νέου τεύχος θα μας το παρουσιάσει τώρα ο ομογενής ποιητής και λογοτέχνης Νίκος Πιπέρης, για χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Κύριε Πιπέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να δεχτείτε την πρόσκληση να μας μιλήσετε για το νέο τεύχος του περιοδικού «Ο Λόγος». Να είστε καλά, κύριε Αποστόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το περιοδικό, πρέπει να πω ότι είναι ένα ογκώδες βιβλίο. Περιέχει γύρω στις 267 σελίδες. Είναι αρκετά μεγάλο. Είναι πάρα πολύ όμορφη έκδοση. Ήταν περισσότερο η εργασία της του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Διονυσίας Κατηφόρη, η οποία διέθεσε πολύ χρόνο και κόπο για να το τελειοποιήσει μαζί με τη συνεργασία της Συντονιστικής Επιτροπής. Ένα περιοδικό το οποίο πραγματικά κάθε λογοτέχνης, κάθε ποιητής θα πρέπει να έχει και να το διαβάσει, γιατί περιέχει μέσα, λαμβάνουν μέρος γύρω στους 30 ποιητές και 18 συγγραφείς στον πεζό λόγο. Έχουμε κείμενα ποιήματα και στην αγγλική γλώσσα. Έχει ένα σημαντικό φωτορεπορτάζ στο τέλος του βιβλίου. Από εκδηλώσεις του συνδέσμου. Από εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων κτλ. Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, έχετε ένα αφιέρωμα σε κάποιον λογοτέχνη, λογοτέχνηδα, σε ποιητή ή ποιήτρια. Ποιο είναι το φετινό θέμα που επιλέξατε να παρουσιάσετε, το κεντρικό? Το κεντρικό θέμα φέτος είναι 50η επέτειο της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο. Περιέχει αρκετά αφιερώματα μέσα το περιοδικό για το ιστορικό αυτό γεγονός. Είναι κάποιες αναλύσεις, είναι κάποιες εμπειρίες από ομογενείς λογοτέχνες, είναι ποίηματα? Πώς ακριβώς το συνθέσατε? Είναι από όλα αυτά που προαναφέρεται. Πρώτα απ' όλα έχουμε τους πολιτικούς οι οποίοι κάνουν τα αφιερώματα. Το θέμα αυτό, όπως η Κέτ Θεοφάνους, ο Θείο Θεοφάνους, ο Παύλος Ανδρώνικος, λογοτεχνικά κείμενα για την Κύπρο, ο Παναγιώτης Γιαννούδης, πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας. Ο οποίος πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή και πιθανότατα αυτό είναι το τελευταίο κείμενο που έχει γράψει, έτσι? Το τελευταίο κείμενο, με την ευκαιρία εκφράζουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Όντως χάσαμε ένα αξιόλογο μέλος της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο της κυπριακής αλλά και της ελληνικής παροικίας, να το πούμε έτσι, η πατριάς εδώ στην Ουδούνη. Ήταν πάρα πολύ ενεργό μέλος και συμμέτοχος σε πολλά από τα συμβάντα της παροικιακής μας δράσης εδώ. Λογοτεχνικά κείμενα, όπως είπα, εκτός από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννούδη, από τον Θανάση Σπηλιά, από τον Γιάννη Μιλίδη, από την καθηγήτρια Μαρία Ηροδότου, από την συγγραφέα και δημοσιογράφο Κλέρι Γαζή, από την πρώην γραμματέα του συνδέσμου μας, την κυρία Πόπη Καρούπη. Πέρα από το αφιέρωμα στην Κύπρο, υποθέτω, φαντάζομαι, υπάρχουν ποίηματα, υπάρχουν κείμενα από λογοτέχνες μας, έτσι? Παράλληλα με την αφιέρωση στην επέτειο της εισβολής στην Κύπρο, το περιοδικό είναι αφιερωμένο και στη μνήμη του Στέλιου Τσόλα, του Κυπρίου μουσικού συνθέτη, ο οποίος και αυτός μας έφυγε φέτος. Υπάρχουν δείγματα της εργασίας του, γιατί έγραψε και τραγούδια στο σχήμα ποίηματος, τα οποία δημοσιεύονται στο περιοδικό. Θέλετε να μας πείτε εσείς πώς συμμετέχετε στο φετινό τεύχος? Έχετε κάποιο έργο, κάποια ποίηματα? Εγώ προσωπικά συμμετέχω με ένα διήγημα, αλλά όχι με ποίηματα φέτος. Ναι. Το διήγημα είναι... Ο αποδεμένος τράγος. Είναι ένα κωμικό διήγημα, το οποίο θα αρέσει σε πολλούς, γιατί έχει αυτή την κωμική άποψη. Η θεματολογία των ποιημάτων που έχετε εντάξει ή των λογοτεχνικών κειμένων είναι κάποια συγκεκριμένη, είναι μόνο για την Κύπρο ή είναι πιο γενική? Εκτός από αυτά τα ειδικά που ανάφερα προηγουμένως, τα υπόλοιπα ποιήματα και διηγήματα ή άλλα κείμενα, λογοτεχνικά κείμενα, είναι γενικού περιεχομένου. Δεν είναι αποκλειστικά για την Κύπρο.
Πέρυσι είχατε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία με μια ενότητα, με ποντιακή ποίηση. Συνεχίζεται φέτος? Βέβαια, συνεχίζεται. Έχουμε μερικά ποίηματα στην ποντιακή διάλεκτο. Όπως και κάποιες μαθητικές εργασίες, ποιητικές εργασίες πέρσι παρουσιάσατε, έτσι? Ναι, είχαμε και πολλές από αυτές τις ποιητικές εργασίες. Μια ειδική επιτροπή συστάθηκε για να αξιολογήσει τα κείμενα αυτά. Τρία από τα οποία θα βραβευτούν φέτος. Αν θέλει κάποιος να προμηθευτεί το περιοδικό, πώς μπορεί να το κάνει, κύριε Πιπέρη? Να αποταθεί σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να γράψει κατευθείαν στη διεύθυνση του συνδέσμου, που είναι PO Box 534 Northcote. Να δώσουμε και την ηλεκτρονική διεύθυνση του SELSA, που είναι HellenicWritersAU@gmail.com, ενώ έχετε και σελίδα στο Facebook ο SELSA. Εκεί σας βρίσκουν απλά ως Hellenic Writers. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε, κύριε Πιπέρη? Γιατί φαντάζομαι ήδη θα έχετε ξεκινήσει για το επόμενο τεύχος, την επόμενη χρονιά, έτσι? Πάντα είναι στο πρόγραμμα και ξεκινάμε πολύ νωρίς. Με τις αρχές του χρόνου θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα και τις ημερομηνίες λήξης υποβολής των έργων. Ο σύνδεσμος υπάρχει για να προωθεί την ελληνική γλώσσα και την εργασία των Ελληνοαυστραλών συγγραφέων και ποιητών. Γιατί αυτό μας δίνει και το θάρρος και το κουράγιο να συνεχίζουμε και εμείς την εργασία, η οποία την τελείως αφιλοκερδής, και κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να μένει και να εξελίσσεται η γλώσσα μας στις επόμενες γενιές. Θα ακούσουμε δύο ποίηματα. Το πρώτο θα τα ακούσουμε τώρα και είναι από τον Κύπριο ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη. Ένα ποίημα που έγραψε το 1979 για την Κύπρο. Παιδί με μια φωτογραφία. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι, με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά και κρατημένη ανάποδα, με κοίταζε ο κόσμος γύρω του πολλής, και αυτό είχε στα μάτια του μικρή φωτογραφία, στους ώμους του μεγάλη και αντίστροφα, στα μάτια του μεγάλη, στους ώμους πιο μικρή, στο χέρι του ακόμα πιο μικρή. Ήταν ανάμεσα σε κόσμο με συνθήματα και την κρατούσε ανάποδα. Μου κακοφάνει. Κοντά του πάω περνώντας πινακίδες αγαπημένων, είτε αψίδες και φωνές που είχαν παγώσει και δεν σάλευε καμιά. Έμοιαζε του πατέρα του η φωτογραφία. Του την γύρισα ίσα και είδα πάλι τον αγνοούμενο με το κεφάλι κάτω, όπως ο Ρήγας, ο Βαλές, Κιντάμα. Ανάποδα οι δωμένοι βρίσκονται ίσια. Έτσι και αυτός. Ο άντρας, ιδωμένος ίσια, γυρίζει ανάποδα και σε κοιτάζει. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Μάης 1979. Θα ακούσουμε τώρα το δεύτερο ποίημα, το οποίο το απαγγέλει ο Νίκος Πιπέρης. Είναι από την ομογενή ποιήτρια Μάρο Νικολάου. Ο αγνοούμενος. Ανδρέα, το όνομά σου γραμμένο με χρυσά γράμματα στο μαύρο βιβλίο της ιστορίας, στοιχιώνει τις ώρες, τις μέρες, τους μήνες, τα χρόνια που πλήθυναν και έγιναν διαστικά μισός αιώνας. Μισός αιώνας ίσον 50 χρόνια, και εσύ ακόμα αγνοούμενος, Ανδρέα, κινούς ο μαύρος Ιούλιος του 1974, σε τύλιξε άσπλαχνα στις σελίδες του και άφησε μόνο από σένα το όνομά σου σε ένα μακρύ κατάλογο με άλλους 1819 αγνοούμενους. Έγινες, Ανδρέα, από τότε ένας αριθμός. Για εμάς όμως είσαι τα 19χρονα μάτια σου που μας κοιτάζουν μέσα από μια φωτογραφία ασπρόμαυρη, κάθε μέρα και αδιάλειπτα, με την προσμονή της αντάμωσης. Ανδρέα, γε, πού να βρίσκεσαι? Ανδρέα, αδερφέ, πού να είσαι? Ανδρέα, θείε, γύρνα, σε περιμένουμε να λυτρώσεις το περίλυπο κενό της απουσίας τόσο άδικα χαμένων χρόνων. Μάρο Νικολάου, Μελβούρνη, Ιούνιος 2024. Νίκο Πιπέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ, κύριε Αποστόλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να πούμε αυτά τα λόγια, τα λίγα λόγια για το περιοδικό Ο Λόγος που κυκλοφορεί τώρα και για το Σωματείο Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας που εκδίδει το περιοδικό αυτό για 32 τώρα χρόνια. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.